Έχουμε πολλά να πούμε. Τι έγινε στο σημερινό παιχνίδι? Ακόμα δεν έχουμε ηρεμήσει, θα το αναλύσουμε. Έγινε αυτό που έπρεπε να γίνει. Είμαστε περήφανοι για αυτή την ομαδάρα. Και τα υπόλοιπα την Κυριακή. Μαζί μας και ο Γιώργος Αγγελόπουλος, κύριε Πρόεδρε. Παναγιώτης. Τα έχουμε χάσει όλοι σήμερα. Και πάλι ο Ολυμπιακός κάνει μεγάλη εντροπή και πάλι από το 63-94. Αλλά τι σκεφτήκατε εκείνη την ώρα, τι σας πέρασε το μυαλό με το 0-1 και το Βασίλειο ουσιαστικά εκτός αγώνα μέχρι εκείνη την ώρα? Η ελπίδα υπήρχε ότι θα γυρίσει το μάτς, θα κατέβει διαφορά, να μπει ο Βασίλης με καθαρό μυαλό, να κάνει αυτό που ξέρει να κάνει όπως και έγινε. Αλλά δεν είναι θέμα Βασίλη, είναι όλη η ομάδα. Όλη η ομάδα εδώ. Ο Παπαπέτρου, σήμερα ο Κυριλέγκο έμαθε και θα θυμάται για το υπόλοιπο τη ζωή του, γιατί μάλλον αποσύρεται από ό,τι έχω ακούσει. Ποιος είναι ο Παπαπέτρου? Ο Αγραβάνης πάλεψε σαν θηρίο. Όλοι οι παίκτες, δεν είναι, είναι ομαδική προσπάθεια. Είναι τι κάνανε οι προπονητές. Μιλάμε ότι δεν είναι η ΤΣΣΚΑ αυτή, είναι η πιο δυνατή ΤΣΣΚΑ που έχουμε αντιμετωπίσει. Πιστεύω, σαν υλικό και σαν ομοιογένεια σε σχέση με τις προηγούμενες δύο φορές. Είναι η συνήθεια που γίνεται λατρεία για τον Ολυμπιακό να τρέπει παιχνίδι, να πηγαίνει στο τελικό και να καλομαθαίνει και τους φιλάθλους του. Δεν ξέρω, πάντως στο τελικό καλύτερα να ξεκινήσουμε να προηγούμαστε. Να μην ξαναζήσουμε αυτό από πίσω. Κύριε Πρόεδρε, πλέον ο μεγάλος τελικός, να περιμένει τη φίλα του Ολυμπιακού, ήταν 1500 εδώ σήμερα, έδωσαν φροντερών παρών. Τι θα πρέπει να περιμένει από έναν Ολυμπιακό, ο οποίος τα τελευταία χρόνια πηγαίνει για τρίτη φορά σε τελικό Final Four? Νομίζω ότι θα έρθει κι άλλος κόσμος. Ο κόσμος ήταν καταπληκτικός σήμερα και θα βοηθήσει και στο τελικό. Αυτό που περιμένουμε όλοι το κύπελλο αυτή τη στιγμή, δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Μην κοροϊδευόμαστε. Γι' αυτό είμαστε εδώ, για να το πάρουμε. Αυτό περιμένουμε. Αυτό θέλουμε και αυτό αξίζουμε. Το ερώτημα και προς δυο σας είναι: θα δούμε άλλους φιλάθλους του Ολυμπιακού την Κυριακή? Είδαμε σήμερα 1500. Μακάρι να μπορέσουν να έρθουν να βρουν εισιτήρια. Δυστυχώς δεν εξαρτάται από εμάς. Ανάλογα με το αποτέλεσμα του δεύτερου ημιτελικού, μπορεί να βρουν απογοητευμένους που να θέλουν να γυρίσουν σπίτι τους. Κάτι άλλο δεν κάνουμε εμείς. Δυστυχώς. Μακάρι να μπορούσαμε να κάνουμε κάτι. Πάντως αυτοί που είναι εδώ ζουν μοναδικές στιγμές, ανεπανάληπτες. Νομίζω είναι απίστευτες στιγμές. Όποιος είναι εδώ μέσα ζει απίστευτες στιγμές. Μιλάγαμε για δικαίωση για την πρόκληση από τη Μπαρσελόνα με ό,τι περάσει ο Ολυμπιακός την χρονιά. Αυτή η πρόκληση, δηλαδή ένα βήμα παραπάνω, είναι ακόμα μεγαλύτερη δικαίωση για εσάς, για την ομάδα? Δεν υπάρχει δικαίωση. Εδώ είμαστε για άλλα πράγματα. Δεν είναι για να δικαιωθούμε εμείς. Ολυμπιακός, πώς πάει στο τελικό? Ρεάλ, Φενέρ. Ηρεμήσουμε και θα έρθουμε να το δούμε. Και οι δύο ομάδες είναι πολύ δυνατές. Η Ρεάλ θα είναι μες στην έδρα της. Δεν έχουμε προτίμηση. Από τη στιγμή που κάναμε αυτό που κάναμε, πρέπει να ηρεμήσουν οι παίκτες στην αυριανή προπόνηση και να κάνουν προετοιμασία για την Κυριακή. Αυτό είναι κάτι το οποίο τα τελευταία 4 χρόνια το έχουν μάθει και οι παίκτες και οι προπονητές, όλος ο οργανισμός του Ολυμπιακού. Δεν τρελαινόμαστε λίγο τώρα, 2 ώρες, 3, 4. Αύριο θα γίνει σκάουτινγκ και προετοιμασία για το τελικό. Μετά το τελικό μπορούμε να τρελαθούμε. Σας είδαμε στη γωνία ότι και οι δύο σηκωνόσαν σε κάθε καλάθι. Όταν μπήκαν τα τελευταία καλάθια και η ομάδα γύρισε στο παιχνίδι, γυρίσανε πίσω αναμνήσεις και από το Λονδίνο και από την Κωνσταντινούπολη? Δεν νομίζω ότι είναι αναμνήσεις, γιατί με τον Ολυμπιακό ζεις κάτι καινούριο κάθε φορά. Δηλαδή, εδώ είδαμε ένα σχήμα με Πέτγοη και Πρίντεζη στο 4-5. Να τα βάζει ο Βασίλης, ενώ όλο το μάτς έχει χάσει, να βάζει τα δύο δυσκολότερα του αγώνα. Μια φοβερή ψυχραιμία από όλους μας τους παίκτες, τον Μάτζαρη, τον Σλούκα, τον Παπαπέτρου, αλλά και όλους όσους βοηθήσανε. Δηλαδή, είναι κάτι καινούριο κάθε φορά. Το οποίο γι' αυτό, όταν είσαι από πίσω στο σκορ και έχουν αρχίσει εδώ πέρα και πανηγυρίζουν όλος ο στρατός ο Ρώσικος, μετά τρελαίνεσαι, τι να κάνεις. Πάντως θα πρέπει επισημάνοντα στην τηλεοπτική μετάδοση ο Βατούτης στο 63-59 ήταν με σκυμμένο το κεφάλι, ενώ πριν ήταν μπροστά η Τσέσκα. Όταν τους φτάσαμε στους 4 πόντους, στα 3 λεπτά, αν θυμάμαι καλά, που είμαι ζαλισμένος, εγώ ένιωσα και νιώσαμε ότι αρχίσανε λίγο να τρέμουν τα χεράκια τους. Έτσι λέει, κύριε Πρόεδρε. Να μιλάμε αλήθειες. Σωστό. Το είχαν καταλάβει, το καμπάκι έχει ξεκινήσει, έρχεται. Έτσι είναι. Νομίζω στα 3 λεπτά ήταν καθοριστικό το σημείο εκείνο. Στα 3 λεπτά ήταν καθοριστικό. Ωραία, λοιπόν, ευχαριστούμε. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την Κυριακή.